αφήσει μετά τον τάμπι. Πραγματικά, ναι. Με θυμήθηκε πολύ πολύς κόσμος. Λοιπόν, ευχαριστώ έτσι τον Αντένα που μετά τον Ντάνι έχει αλλάξει πάρα πολύ η καριέρα και πραγματικά νομίζω ότι είμαι μέσα στους πρώτους στα live σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Πάντα όμως ήσουν από τους ανθρώπους που δεν τέργεζε στα μπουζούκια τα λεγόμενα και σε βλέπουμε σε μικρούς χώρους. Όχι, είμαι πολύ σκύλος. Τελείωσε λαϊκός και τα μπουζούκια τα κουστάρω με χίλια. Πάντως έχει αλλάξει και η ζωή σου, είσαι και πατέρας, έχεις γίνει και πιο... γλυκός. Κοίτα, και πριν σε πήρα τηλέφωνο να πούμε ότι κοίμησε το μωρό πριν έρθει στο live. Ναι. Το τάισα και το κοίμησα. Σήμερα ήταν η μέρα μου. Πρέπει να γίνεις πατέρας ή μητέρα για να καταλάβεις αυτό που περνάω. Είναι τέλειο. Γιατί στεναχώρησε το καλομυράκι μας. Έλα μωρέ τώρα, στεναχώρησα και αυτό τώρα το κορίτσι. Είμαι στο σαλόνι. Έχω κοιμήσει τον Νικόλα. Και βλέπω Horizon Star, το show, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, γενικά μου αρέσει. Εκεί που είμαι στο καναπέ, κάτι με ενοχλεί ρε παιδί μου, δεν ξέρω, στα αυτιά κάτι με ενοχλεί συνέχεια, κάτι με ενοχλεί, δεν ξέρω όμως τι είναι αυτό με ενοχλεί. Αυτά τα ελληνοαγγλικά, τα περίεργα του, και μου ήρθε τώρα να το γράψω, τι να κάνουμε, τώρα με αυτό μου το στόγραψα, εντάξει. Αν τη στεναχώρησα, τη ζητάω συγγνώμη, την αγαπάω, είναι σαν τραγουδίστρια μου αρέσει πάρα πολύ και σαν έτσι star και σαν αυτό που κάνει. Είναι νομίζω Τζένιφερ Λόπες της Ελλάδος για μένα. Σας κάνω μια ερώτηση πριν από χρόνια, γιατί έκοψες το μαλλιά σου? Αν το αφήσω, θα γελάει ο κάθε επιγραμμένος και θα είναι, αν πάω Survivor, θα μεγαλώσει και θα γελάτε. Το βλέπεις Survivor? Το βλέπω φανατικά, γουστάρω με χίλια και απορώ πως κάνουν κάποιοι παίχτες από τους διάσημους. Από το Τσάν και από το Μισθοφόρο. Από το Τσάν δεν θα έκανε ό,τι με κομμένο πόδι. Τι είπε, ήταν στο τέλος και το τέλος. Από το Τσάν δεν θα έχανα ούτε με κομμένο πόδι. Και το έγραψε και χθες στο δικό του Facebook. Γιατί έχει ξεκινήσει προπόνηση, έχει γίνει πολύ καλά στο τέννις και όλα αυτά. Και γράφει συνέχεια στο Facebook γιατί να μην έχω πάει στο Survivor. Το γράφει συνέχεια. Πήγαινε, υπάρχει το 2. Στο επόμενο. Επίσης την Καλομήρα την είχε κράξει στο Facebook για τα ελληνικά τη. Πάντω σήμερα είναι η μέρα τιμιότητα, βλέπω στι δηλώσει. Είναι όλοι τίμοι, τα λένε. Τα λένε. Ζητάνε και από τα δόντια. Ο Τριαντάφυλλος, η γυναίκα του είναι γιατρός και εξαιρετική, πολύ καλή οικογένεια. Είναι πολύ δίπλα στο παιδί του, παρά το γεγονός ότι δουλεύει βράδυ. Και ενώ αυτή που δεν είναι, άμα δεν ήταν γιατρός, δεν είναι καλή οικογένεια. Πω, πόσο κάποια πράγματα είσαι, ρε παιδί μου. Μα και το πούμε, επειδή δεν έχω γνωρίσει, παιδί μου το είπα, καταλάβες. Πολύ λύση για την φίλη σου. Επειδή είναι έτσι ο χαρακτήρας της και γι' αυτό την κάνει, ας πούμε, καλό κορίτσι με παιδεία. Όχι επειδή είναι τέκετε γι' αυτό. Είμαστε όλοι. Είμαστε ημερομηνία να γεννήσουμε μαζί και γεννήσουμε εβδομάδα μετά. Καταλαβαίνετε. Είμαστε με διπόρια ένα χρόνο, μαζί το περνάγαμε. Χτες είχαμε παίξει πάλι από τον Γρηγόρη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τριαντάφυλλο. Από το Θέμο, ναι. Ήταν καλεσμένος στο Θέμο.